Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπετε ήδη από την κάρτα τις ιδιότητες του κυρίου Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Όλα αυτά απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από τα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα ανοίξουμε, πόσο μάλλον να εμβαθύνουμε σε αυτά. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε για να ευθυγραμμιστούμε με το θέμα του σημερινού συνέδριου. Choose Greece. Και επειδή ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι νησιωτική χώρα, έχουμε μια ακτογραμμή που έχει πολλά λιμάνια στο χερσαίο της τμήμα. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι συμβαίνει με μικρά και μεγάλα λιμάνια στα πολλά νησιά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε εκεί γιατί τουρισμός χωρίς πλοίο γίνεται, χωρίς δελφίνι. Θέλω να πω, πάμε να δούμε πρώτα τι γίνεται στο πεδίο των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά, δεν είναι μόνο το θέμα του τουρισμού, είναι κατά κύριο λόγο το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Έχουμε υποχρέωση σαν κράτος. Ένα 15% του πληθυσμού της χώρας μας που βρίσκεται στις νησιωτικές περιοχές να το εξυπηρετούμε και για τα βασικά ακόμα θέματα, δηλαδή τις μετακινήσεις για ένα λόγο υγείας, τις μετακινήσεις για τη μεταφορά των τροφοεφοδίων στα νησιά, αλλά και τις εξαγωγές ενδεχομένως από τα νησιά προϊόντων τοπικών νησιωτικών προϊόντων προς την ενδοχώρα ή στο εξωτερικό. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να είναι 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο. Πέρα από αυτό είναι φυσικά είναι και το κομμάτι το τουριστικό, το οποίο η ακτοπλοεία επί δεκαετίες, θα έλεγα, είναι ο βασικός τροφοδότης του τουριστικού ρεύματος στις νησιωτικές περιοχές. Με τα χρόνια υπάρχει η αεροπλοεία, υπάρχουν από φέτος ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές ξεκινήσουν και τα υδροπλάνα, αλλά ο βασικός τροφοδότης του τουριστικού ρεύματος στα νησιά είναι η ακτοπλοεία. Εκεί πάμε, θα έλεγα, αρκετά καλά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το έτσι αρκετά δύσκολο. Φάνηκε πάρα πολύ την τελευταία χρονιά πόσο δυνατά βοήθησε η ακτοπλοεία την τουριστική ανάπτυξη των νησιών σε μια περίοδο μετά τον κορονοϊό που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Να σας αναφέρω ότι σε επίπεδο μικρών νησιών που είπατε κι εσείς είχαμε αναλάβει ένα ταμείο περίπου 90 εκατομμύρια το χρόνο που διαθέταμε για την χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε φτάσει αυτό το ποσό γύρω στα 138 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας πάρα πολύ τις γραμμές στις οποίες συνδέουμε πλέον τα νησιά, όχι μόνο με την ενδοχώρα αλλά και μεταξύ τους, παρέχοντας καλύτερες ποιότητες πλοία και αυξάνοντας πάρα πολύ τις επιλογές για τουριστική ανάπτυξη αλλά και εσωτερικό τουρισμό. Θα σας κάνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Καστελόριζο, που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Για πολιτικούς λόγους. Είχε 2 το χειμώνα και 3, αν δεν απατώ, με δρομολόγια το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή είναι 8. Δηλαδή, κάθε μέρα. Αυτό όμως τώρα, κυρία Ζόπουλε, εδώ, επειδή σίγουρα έχετε αποδελτίωση στο Υπουργείο σας, θα βλέπετε δημοσιεύματα, ηλεκτρονικά έντυπα, που λένε απομόνωση για την τάδε περιοχή. Και εσείς, παρότι μας λέτε ότι έχετε αυξήσει κατά 50 εκατομμύρια την επιδότηση αυτών των άγωνων γραμμών και έχετε μεγαλώσει και το δίκτυο από νησί σε νησί, πάντα κάποιοι θα νιώθουν ότι αν κάτι αλλάξει με τον καιρό, ότι αν κάτι συμβεί στην υγεία τους, θα είναι απομονωμένοι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, σε αυτό που περιγράφετε εσείς και σε αυτό που μαξιμαλιστικά οι κοινωνίες διεκδικούν από την πολιτεία. Κοιτάξτε, και σε επιστημονικό επίπεδο, αυτό που λέει ένας γνωστός επιστήμονας στον χώρο της νησιωτικής οικονομίας είναι ότι το νησί πρέπει και είναι νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν μπορεί να κάνεις το νησί σαν να είναι χερσαίος χώρος. Δεν το θέλουν ενδεχομένως και το σύνολο, ίσως κάποιες εξαιρέσεις ενδεχομένως, ήδη οι νησιώτες. Δεν θέλουν, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια πρόταση να γίνει υποθαλάσσια ζεύξη. Είναι πάρα πολλοί που αντιδρούν στο να χάσουν αυτό το χαρακτήρα του νησιού. Σίγουρα το κομμάτι της υγείας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς έχουμε αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα προηγουμένως, και τα δρομολόγια. Αυτό είναι, αποδεικνύεται περίτρανα τα τελευταία χρόνια. Αν πάτε σε κάποιο νησί που φαντάζομαι πάτε και στην περιοχή σας, θα σας πούνε πόσο
Πόσο έχει βοηθήσει εκ των πλοία τα τελευταία χρόνια τη στήριξη, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού που είχαν απαγορευτεί μετακινήσεις. Ακόμα και τη Μύκονο που είδαμε προηγουμένως τον κύριο Κουκά που μίλαγε το δήμαρχο Μυκόνο, ακόμα και η Μύκονος αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας ως άγωνο νησί. Γιατί δεν πηγαίνανε πλοία, δεν υπήρχε το αντικείμενο. Όμως παρόλα αυτά, έστω και για να δεις το πλοίο, που είναι πολύ σημαντικό για τους νησιώτες να δουν και το πλοίο, φυσικά και τη μεταφορά των τροφοδίων, το Υπουργείο μας χρηματοδότησε όλα τα πλοία να πηγαίνουν σαν αναγωνές γραμμές. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το νησί παραμένει νησί. Προσπαθούμε και με άλλες πολιτικές να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους νησιώτες. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 και έχουμε παραγγείλει, θα παραγγείλουμε άλλα 10 σκάφη του λιμενικού σώματος, τα οποία είναι και στην περιοχή σας υπάρχει ένα τέτοιο, που είναι και πλωτά ασθενοφόρα, δηλαδή είναι ειδικά σκάφη κατασκευασμένα. Έχουν έρθει και στη Σκόπελο και στη Σκιάθο. Τώρα, ξέρετε, έχουμε την απειλή του χρόνου και προσπαθώ να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα. Στο χαρτοφυλάκιό σας είναι και υποδομές που έχουν ευθεία αναφορά στον τουρισμό. Μιλώ για τις μαρίνες, αλλά γιατί πολλές βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών, άρα εκεί είναι λίγο πιο μεικτή έτσι, η διοίκηση. Αλλά ακούγαμε την κρίνια νωρίτερα από τους συνδικαλιστές των σκαφών αναψυχής ότι έχετε πάρα πολύ απελευθερώσει την αγορά. Ότι εμείς πληρώνουμε ΝΑΤ και οι ξένοι που θα έρθουν και θα κοτσάρουν μια σημαία για τους μήνες που θα κάνουν τη δουλειά τους και θα βγάλουν κέρδη, σε αντίθεση με εμάς που θα ψαλιδιστούν τα κέρδη μας, είναι ευνοημένοι. Πάμε να φωτίσουμε λίγο και σε αυτό το πεδίο την αλήθεια. Κοιτάξτε να σας πω, τη Μεγάλη Τρίτη ψηφίστηκε ο νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής. Θεωρώ ότι στο σύνολό του όλος ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος ήταν ανοργάνωτος, φανταστείτε, ο τελευταίος νόμος είχε τροποποιηθεί γύρω σε 60-70 φορές. Ακόμα και για εμάς που τον χειριζόμασταν, δεν τον ξέραμε. Δηλαδή, από τις τόσες πολλές τροποποιήσεις, η αγορά ήταν σε φωλούρα, ας το πούμε έτσι. Με την νομοθεσία μας καταφέραμε λίγο, με το καινούριο νομοθετήμα μας, καταφέραμε λίγο να κωδικοποιήσουμε, να απλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες και σχεδόν το σύνολο της αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού θα έλεγα ότι είναι ευχαριστημένο. Η μόνη διαφορά έχει προκύψει σε δύο συγκεκριμένα άρθρα που δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποια σκάφη από 35 μέτρα και πάνω, τα λεγόμενα mega yachts, giga yachts κτλ., να μπορούν να μπουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στην προκειμένη περίπτωση 21 μέρες, με νόμιμο τρόπο στη χώρα. Αν κυκλοφορήσετε το καλοκαίρι, θα δείτε πολλά τέτοια σκάφη, τα οποία χωρίς νόμιμο τρόπο υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη δυνατότητα για 21 μέρες με μια εύκολη ψηφιακή διαδικασία να μπουν με νόμιμο τρόπο, να κάνουν νόμιμα τους ναύλους τους και να προκαταβάλουν το ΦΠΑ τους στο αυτό το ακούω σε ένα σημάζαμα. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχετε με την υποστελέχωση που υπάρχει συνολικά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς τον τρόπο να ελέγξετε τους πολλούς πειράτες όπως τους περιγράφετε. Είναι μια αντικειμενική δυσκολία και αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το λιμενικό σώμα δεν έχει μόνο το κομμάτι του τουρισμού, έχει τα πάντα σε ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα. Το πάρκο Αλωνίσου που είπατε εδώ πέρα είναι το θέμα και της περιβαλλοντικής του φύλαξης. Αλλά και φανταστείτε και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα βόρεια ανατολικά ή νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας μας με την διαχείριση του των ροών που έρχονται από την Τουρκία. Άρα μιλάμε για ένα σώμα το οποίο προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά και κάνει πάρα πολλά να σώσει την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Εκεί βέβαια είναι δύσκολο αυτά τα χιλιάδες σκάφη να μπορούν να τα ελέγξουν ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα. Έχουμε διαφορετικών ταχυτήτων λιμάνια, φαντάζομαι. Αυτά που παραμένουν στο δημόσιο, αυτά που ήδη έχουν βγει σε διαγωνισμό ή θα βγουν. Άρα και εσείς έχετε διαφορετικές ταχύτητες στις προτεραιότητές σας ως προς τις επενδύσεις που θα γίνουν σε λιμάνια. Κοιτάξτε να σας γιατί πω, μιλήσαμε μέχρι τώρα για το Άιλο, που είναι η επιδότηση των ακτοπλοϊκών γραμμών. Αλλά πρέπει να δούμε και τι έχουμε σε επίπεδο υποδομών. Βεβαίως. Οι υποδομές μας. Το λέω κυρίως για τα κρουαζιερόπλοια να εξηγηθώ, που θέλουν να λαβάθη. Οπότε εκεί χρειάζεται μια συντήρηση σχεδόν διαρκής. Ναι.
Είναι και τα κρασικά πλοία ένα μέρος όλη αυτή τη εξυπηρέτηση των λιμανιών. Είναι τα εμπορικά πλοία, τα ακτοπλοϊκά, τα ληφτικά, μικρότερα και μεγαλύτερα σκάφη. Εμείς και θέλουμε να τα έχουμε όλα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κάνουμε όλες τις υποδομές. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε λιμάνι και σε κάθε νησί τεράστιες υποδομές λιμενικές για την εξυπηρέτηση κρασικών πλοίων. Έχουμε προτάσεις αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, υποδομών οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το ίδιο το νησί. Γιατί πιστεύουν ότι με μια μεγάλη υποδομή θα προσελκύσουν ένα μεγάλο κρασγερόπλαιο ή κάποια μεγάλα σκάφη και θα λύσουν το πρόβλημα το τοπικό. Σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Εκεί υπάρχουν και προτεραιότητες. Τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση όντως υπάρχουν προτεραιότητες. Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία αξιοποίησης κάποιων λιμένων μέσα από τις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ. Από εκεί και πέρα και με τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και τα κρατικά λιμενικά ταμεία προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιου είδους επεμβάσεις ώστε να εξυπηρετήσουμε το σύνολο αυτής της τεράστιας ακτογραμμής που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δεν το έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο πέρα της Ινδονησία ενδεχομένως. Είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη χώρα. Οι λιμενικές υποδομές είναι οι πιο δύσκολες, ακριβές και επίπονες υποδομές που υπάρχουν. Αναβοσβήνει η οθόνη. Αυτό σημαίνει λήξη τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Καλή συνέχεια, τα λέμε ξανά σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ.